Τσουγουλού, Priority, Rumble, Thres, MF, Carthus, Lock. Ναι! Πάρα πολύ, θα μας περνάει σχεδόν σε όλους όλα πέρα. Τίποτε να κουμπάει αυτό μια φορά. Πάμε του Μπρουκ. Homeless, καλησπέρα, πάμε! Το way management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνονται πάρα πολλά. Έλα, έλα, Βασίλη, κούρασε. Έλα, έλα. Έλα, Βασίλη. Έλα. Αυτό είναι draft, αγόρι μου. Κάνε σε Βασίλη. Κάρτους Λοκ λοιπόν στο Greek Legends, επιτέλους το 13 είπαμε θα επιστρέψει, επιστρέφει. Αρχίζουμε. Φάντασμα αντίον WL Gaming Review. Let's go. Λοιπόν, γενικά είναι πολύ αρχή στο GLL και πιστεύω ότι ακόμα τα teams δεν έχουν κάνει πάρα πολλά scrims, to be honest. Άρα έχει μεγάλη σημασία στο πώς θα προσεγγίσουν οι ομάδες στο draft και όλα αυτά τα ωραία πράγματα και τι πλάνο θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, αυτό που κάνει η Φάντασμα και ήταν πάρα πολύ ωραίο, που είναι το Epic Pen. Εμείς έχει μουσική. Πρέπει να ανέβει και YouTube. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνανε η Team Φάντασμα σαν προσέγγιση, η οποία μου άρεσε κιόλας και ίσως να ήταν και πάρα πολύ σωστή, είναι Set Ban, Renek τον Ban. Το Set Ban, στην προηγουμένη περίπτωση, είναι Flex Pick για τους Γουλουτζού, γιατί ο Von παίζει και πάρα πολύ Set και γενικά στο Competitive θα έπαιζε Set. Και ήταν πάρα πολύ καλό για αυτούς τους δύο λόγους και σύντομα από Red Set θα το ανοίγανε WL Gaming 100%. Αν την άλλη μεριά πιστεύω ότι αυτά τα τρία μπάνες ήταν πολύ σωστά. Το Thresh πλέον... Και τι γίνεται με το Thresh για το Sanity. Ναι, μεν γενικά είναι ένα πάρα πολύ καλό pick για όλα αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν, αλλά ο Sanity το ρόλο που έχει μέχρι στιγμής είναι ότι παίζει πάρα πολύ για το map. Κάτι που με το Thresh ναι, θα μπορούσε να το κάνει, αλλά το engage μέχρι στιγμής από τους Phantasm έρχεται από το support. Και το Thresh... Τώρα. Και με το Thresh αυτό έρχεται λίγο σε ένα δεύτερο ρόλο. Άρα θα πήγαινε λίγο πιο διαφορετικά το draft με αυτό. Γενικά είναι pick or ban το Thresh. Αλλά στην προηγουμένη περίπτωση για το Team Phantasma ίσως να είναι και bait το ban αυτό. Θα δείξει βέβαια. Θέλω να δω όταν θα παίξουν Thresh πώς θα το προσεγγίσουν σε draft και τι θα κάνουν. Το Thresh είναι ένα καλό ban, το Gwen είναι ένα πάρα πολύ καλό ban και το Viego θα μπει κάπου εδώ στη λίστα και όλα αυτά σχετικά. Το Rumble First Pick για ευνοϊκούς λόγους, το 11-10 είναι το patch, Rumble Morgana είναι broken, το ένα το μπανάρανε, το άλλο το πικάρανε, άρα win-win για εκείνους. Και γενικά το Red Size ορίζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ στα ban. Στο 11-10 ψιλοχαλαρώνει αυτή η φάση, αλλά και πάλι σε δύσκολα, σαν Red Size. Απαντάνε με Kai'Sa Nock. Εγώ περίμενα εδώ να πάρουν τη Λεώνα γενικά. Θα μπορούσαν είτε να πάνε σε Kai'Sa Λεώνα και να φλεξάρουν μετά τον Nock ή οτιδήποτε. Βασικά απλά να φλεξάρουν τον Nock εδώ. Γιατί σε αυτή την κατάσταση ανοίγεις ένα flex pick. Okay, sure. Απαντάνε απλά οι άλλοι με Ζάγια Λεώνα. Ήδη βλέπουν ουσιαστικά το Ζάγια pick είναι πάρα πολύ καλό εδώ. Πρώτον, Τριστάνα εκτός. Jinx δεν λέει χωρίς Thresh, να σου πω την αλήθεια. Το Kai'Sa το πήραν οι άλλοι, άρα το Ζάγια το παίρνεις βλέποντας ήδη ένα engage. Έχεις ήδη ένα άτομο το οποίο θα έρθει πάνω σου. Και ψιλοφαντάζεσαι, βασικά έχεις δύο άτομα που έρχονται πάνω σου σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και η Kai'Sa και ο Nock. Άρα έχεις ένα pill tool για τον εαυτό σου έτσι και άλλο σε Ζάγια. Γι' αυτό είναι και ένα πάρα πολύ καλό pick. Τι η λογική είχε. Ή να τραβάγανε τη Τριστάνα, ή να τραβάγανε του Rumble τον ban, ή να παίρνανε απλά την Τριστάνα εκείνη. Γενικά ήταν πολύ καλό μπάν εδώ. Ίσως να ήθελα να δω το Morgana σε αυτό το face. Εδώ. Αλλά δεν με χάλασε γιατί ήταν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Το order είναι σωστό και για τους δύο, να σου πω την αλήθεια. Άρα είναι πολύ καλό pick Jai εδώ. Και μαζί με τη Λεώνα, η οποία είναι power pick μαζί με τον Nautilus. Βασικά το engage έρχεται από δύο support πλέον. Και τα δύο. Γενικά. Παίρνουν και Γκάλιο, άρα... Και εδώ είναι που αρχίζει λίγο και χάνει τη φάση. Γιατί είναι μεν ενώ φλεξάρουν διπλά πράγματα και ενώ τον Γκάλιο είναι καλό σε Λεώνα και ενώ τον Nock φλεξάρεται τώρα σε δύο lanes και τον Γκάλιο σε άλλα δύο, κάπου αρχίζει να χάνεται γιατί στο τέλος θα καταλήξεις ίσως αν δεν το σκεφτείς πάρα πολύ σωστά με λάθος pick σε λάθος θέση. Λάθος εντός εισαγωγικών. Μπανάρουν Lucian Wukong. Πιστεύω ότι το Wukong ban ίσως να το ψηλοώθησε το Malphite ban. Δηλαδή η μόνη λογική που βγάζω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι καλό πήγε για τον Μπάκο. Είναι ότι το Malphite ban όθησε το Wukong ban.
Το Lucian Ban σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ, πάρα πολύ καλό μαζί με τον, μαζί με τον Rumble. Είναι και ψηλωμά στο Lucian, θεωρώ, όταν βλέπεις Rumble, Morgana, Jungle ή κάποιο τέτοιο EP. Και το Casio Ban είναι από τα καλά pick του Von. Του είχαν βγάλει τσία στο set, δεν τους ένιωσε, είδαν τον Galio και λέγανε OK, θα πάνε, θα πάνε στον Galio. Και πήραν και την Casio. Και Mana Run και την Casio. Και παίρνουν τον Xin Zhao, το οποίο είναι μια... έχει καλό σκύρμις πάνω στον, στον Rumble. Αλλά εδώ ήδη ζορίζεται πολύ ο Xin Zhao να μπει στο backline και να διώξει όλους τους άλλους για να αποτελειώσει κάποιο άτομο. Αλλά είναι πολύ δυνατό σκύρμις. Και γενικά με αυτά, πράγματα, αυτά που έχουν τα τέσσερα πράγματα είναι ότι είναι must, να είναι must η Σούλτη να τρέξει το map. Και είναι must να κυνηγήσει τα, το 15 λεπτό σκύρμις. 15 λεπτό, 20 λεπτό σκύρμις, 15 λεπτό ίσως καλύτερα. 2 vs 2, 3 vs 3, οτιδήποτε. Με Galio και Nock και Zin, δηλαδή και το early game πρέπει να το τρέξει full. Και αφού είχαν φύγει όλα, παίρνουν ακόμα ένα win condition του Jax. Και γενικά είχαν πάρα πολλά win condition αυτό το draft. Δηλαδή ήταν win condition ζυζάκια, είχαν engage από εδώ, είχαν win condition από το side lane, είχαν win condition μετά, είχαν το duetto, το rumble, το rumble Silas. Range είχαν, clear είχαν. Καλά, βασικά range δεν είχαν ιδιαίτερο. Αλλά μπορούσαν να απαντήσουν τουλάχιστον στο σκύρμις και τον άλλον. Και παίζανε στο επόμενο πεντάλεπτο αφού έπαιζαν οι WL Gaming. Δηλαδή οι WL Gaming θα έπαιζαν στο 15 λεπτό με. Βασικά στο πεντάλεπτο στο οποίο έκανε ένα φουκού ή φάντασμα που έπρεπε να γίνει, όντως το κάνανε. Στο 10 με 20 εκεί σούλτη στο level 6 spike. Και, ότι, και μετά απλά παίζανε, πιο, μετά παίζανε αργότερα εκείνοι με όλα τα εγγύηση τα οποία θα αργότερα στον Απολεώνα. Και πήγε τελικά στο, στο τέλος, βασικά κατέληξε όλο αυτό να βγαίνει ένα Rakan Peak, το οποίο έψανα από κάπου αλλού να βρουν ένα engage. Δεν ξέρω αν θα μου άρεσε το rel εδώ, γενικά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι comfort και του chips το rel. Γιατί τουλάχιστον θα πρόσφερε συν ένα στο, στο σκύρμις. Θα να σας πω ότι ως το stream. Γιατί έχω να κάνω και κάτι δουλειές. Λοιπόν, αυτό λοιπόν με τον draft. Γενικά δεν με χάλασε τον draft, απλά έχει συγκεκριμένες καταστάσεις, to be honest. Για να τρέξει και το, άλλο, και το ένα και το άλλο draft. Κάτσε τώρα, μην έχει υποθεί τίποτα. Εδώ, και φάμε κανένα expose, περίμενε. Οκ. Off τα δείχνει. Λοιπόν, ξεκινάμε στο early game. Στο οποίο, τώρα δεν ξέρω αν θέλω να σας αναλύσω εκτενώς πώς πάνε τα matchup. Γενικά. Ωραία. Αυτοί εδώ θα έχουν priority. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτοί εδώ θα έχουν priority. Check. Αυτοί εδώ θα μπορέσουν να πιέσουν τα πρώτα τρία waves για το scout στο bottom side. Check. Στο top lane το priority έχει, έχει μεγάλη σημασία στο πώς θα παίξει τα trades ο Ice με την passive του για να πιέσει το wave για να μπορέσει να καταλήξει ο Xin Zhao με δύο scout και να βγει μπροστά. Κάτι το οποίο είναι, κάτι το οποίο είναι αρκετά καλό για εκείνον. Οι άλλοι θέλουν να παίξουν λίγο πιο μετά. Όχι, θα δείχνει απλά. Και γενικά το πλάνο, το πλάνο για, τους, για τις δύο ομάδες, βασικά την δεξιά, για, τη δεξιά, για τους WL Gaming, είναι να παίξουν όντως την ulti στα Fog of War και όλα σχετικά, κάτι το οποίο έκαναν κιόλας και θα το δείτε και πώς το έκανε και ο Icebreaker, απλά δεν τους βγήκε, γιατί οι άλλοι απλά δεν, δεν έπρεπε ποτέ να, να πιαστούν, δεν έπρεπε ποτέ να πάνε ζούγκλα τους, δεν έπρεπε ποτέ να κάνουν overextend, δεν έπρεπε ποτέ να κυνηγήσουν fight τα οποία δεν, δεν ήταν η ώρα να τα κυνηγήσουν. Κάτι το οποίο το έκαναν πολύ σωστά και με εξέπληξε η αλήθεια που το έκαναν τόσο καλά. Η φάντασμα. Είναι τόσο νωρίς το πρωτάθλημα. Ήταν πολύ, πολύ πιστή στο πλάνο, ρε φίλε. Και αυτό ήταν το αξιοσημείωτο. Στην προκειμένη. Λοιπόν, οκ. Εδώ παίρνουν ήδη ένα μικρό, ένα info στο τι γίνεται. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν κανένα info. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά. Στο, στο τι info έχουν πάρει η φάντασμα. Ο Νόκ έχει ξεκινήσει από εδώ. Οι άλλοι έχουν τον bot. Βλέπουν ότι, τον πανέντο έχει ξοδέψει μάνα. Μπορεί να το έχει κάνει και fake lease, παρόλα αυτά είναι ένα info στο οποίο μπορείς να σταθείς, ότι ξέρεις μπορεί να ξεκινήσει από το bottom lane. Όπως και να έχει. Wait λίγο. Α, το έχουν προκάρει για τον Guardian ρε. What the fuck, προκάρει τον Guardian. Πω. Εντάξει, το πήραν όλο το info. Αλλά και πάλι μπορεί να είναι fake lease γενικά. Γενικά τα πρώτα waves για Ζάγια και Lucian δεν είναι και πάρα πολύ καλά για εκείνους. Δηλαδή άμα θέλουν να παίξουν στο πρώτο scuttle, αν και ο Xin Zhao θέλει να καταλήξει στα 3 camps, σε red, πιστεύω Raptors και να καταλήξει ο top scuttle. Στο θέμα είναι τι γίνεται με τα waves εδώ. Και αυτό τώρα θέλω να δω κατευθείαν.
τι έχει γίνει με αυτό το wave. Okay. Θυμάμαι να παίζει ένα πολύ περίεργο trade. Δηλαδή εδώ έχει την passive και έχει σιγά δευτερόλεπτα. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, εδώ πέρα είναι by default πράγιο. Εδώ το δείχνει και πάρα πολύ και το spectate στο πόσο by default πράγιο ήταν αυτό. Και η καρσάρι του δεύτερο wave. Αυτό το βοηθάει να πάει να βάλει ένα ward. Γι' αυτό κάνει. Πιστεύω για απλά χάνεται σε fog. Okay. Δεν κάνει κάτι, τον κύκλο κάνει. Okay, το ξανακάνει bounce το wave. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο ζόρικα για το top scuttle όλη η κατάσταση. Γιατί εδώ πέρα, αν ο κρασάρι το δεύτερο wave, δεν μπορεί να πάνε να κάνουν κοντέ σε αυτό το scuttle. Δεν έχουν πράγιο mid, δεν έχουν πράγιο top. Άρα απλά το αφήνει να έρθει. Βέβαια, δεν βλέπει καταλήξει από το ψέμα, δεν πολύ νοιάζει κιόλα. Εξάλλου δεν θέλει να πάει και πάρα πολύ επιθετικά σε αυτό το. Σε αυτό το lane. Ναι, Λεώνα, ναι. Okay. Άρα είναι ιδανική κατάσταση για εκείνο να μείνει το wave σε αυτή εδώ την. Βασικά να μείνει το lane γενικά εδώ, μέχρι να πιάσει το level 6. Δηλαδή και πάντα να είναι εδώ. Θα είναι win για εκείνον. Το ξέρω ότι δεν θα έχει πράγιο. Οι άλλοι να κινούνται ήδη. Αυτό το οποίο κάνουν εδώ πέρα του έδωσε το info. Βασικά είναι πάρα πολύ καλό move γενικά αυτό. Και με τον Γκάλιο και με τον Ζήν θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ proactive στο early game. Θα πρέπει να κάνει full κινήσει. Εδώ απλά πέραν info ότι γίνεται. Ψηλό έκαναν πρέσβο στο τόπο, δεν έχει καμία σημασία. Και εδώ πέρα είναι το αξιοσημείωτο. Ωραία. Εδώ είναι το αξιοσημείωτο αυτό. Ότι τι έχει γίνει στο bot. Στον bot έχουν κρασάρει, αυτό είναι το τρίτο wave, έτσι, ωραία. Στον bot έχουν κρασάρει το τρίτο wave με το που έρχεται. Και κάνει reset το μπανανίτο για να πάρει call. Το οποίο ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά, δεν έβγαινε dive, όχι. Μόνο zoning θα έβγαινε μέχρι εδώ. Αυτό που έβγαινε εδώ για τους WL Gaming είναι... Εδώ, μόνο να εμφανιστούν εδώ και να ζωουνάρουνε. Και βγαίνει dive στο επόμενο wave. Και άμα βγει dive στο επόμενο wave, μετά χάνουν αυτό το scuttle έτσι κι αλλιώς. Και χάνω πολλά πράγματα στην άλλη μεριά του map, γιατί ο Rumble σίγουρα θα είναι κάπου στο bottom side, εφόσον δεν είναι εκεί. Δηλαδή, χάνει και στο επόμενο rotation Gromb λογικά. Χάνουν πολλά για αυτό το dive, το οποίο ίσως να μην αξίζει κιόλας. Να σου πω αλήθεια, δεν αξίζει, γιατί έχει ακόμα και teleport. Και να το κάνω και back-to-back dive, δεν αξίζει. Δεν είναι ότι δεν έβγαινε. Δεν αξίζει καθόλου. Χάνουν όλο αυτό που θέλουν να κάνουν εδώ, γιατί αυτό πρέπει να κάνει reset για να πάρει το call. Και ουσιαστικά αυτό που έχουν κολλάρει να πάρουν double scuttle. Δεν νομίζω ότι αξίζει και πάλι. Και ας έβγαινε. Εξάλλου βασικά δεν μπορεί να γλιτώσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή με το που το βλέπει και όλες ότι οι άλλοι χάνονται, φεύγει πίσω νομίζω. Πούντος. Έχει και word leap. Γενικά φεύγει κιόλας. Και απλά του παίρνουν. Αν πάρουν το flash είναι πιο καλό. Πιο καλό είναι να εμφανιστούν να του πάρουν το flash παρά να το divearουν. Βέβαια, αλλάζουν το call γενικά και πάνε για τον bot για να πάνε να κάνουν κοντά στον bot το scuttle. Αλλά τι γίνεται, αυτό εδώ πέρα έχει κάνει reset για να πάρει το call και αυτό έχει χαθεί 25 δευτερόλεπτα το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα. Και απλά κάνει cover του να μην έρθει ο Rumble να κάνει κοντά αυτό το scuttle. Ο οποίο Rumble χάνει χρόνο για να πάρει τα crags. Κάτι το οποίο είναι πολύ περίεργο. Και θα σκεφτόμουν και στο live στο πόσο χρόνο ίσω να έχασε εδώ. Δεν τον είδε ποτέ, by the way. Λολ, οκ. Δηλαδή είναι 25 δευτερόλεπτα τα οποία είναι full waste. Δηλαδή για το support, το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα. Για ένα call reset. Στο οποίο ναι, αρχίζει να το βαράνε, αλλά εδώ πέρα τι γίνεται, ρε φίλε. Είναι λίγο περίεργο αυτή η σημερινή κατάσταση. Είναι λίγο περίεργη βασικά αυτή η κατάσταση εδώ. Το SAP έχει χάσει 25 δευτερόλεπτα για να πάει να κάνει cover για το scuttle. Εν τέλει, αφού έρχεται ο jungler, αρχίζουν βαράνε το scuttle, δεν κάνει καν. Τι είχε ώρα καν. Εντάξει, δεν χρησιμοποιεί το W γιατί έχει το Q Xin Zhao. Αλλά και εσύ ότι έχει και μεγάλο cooldown για το early. Δηλαδή, ξέρουν ότι ίσως να έρθει στο rotation. Αλλά είναι πολύ περίεργη κατάσταση, ρε φίλε. Είναι πολύ περίεργη κατάσταση. Γιατί δεν πρέπει να κάνουν cover το mid, γιατί κάποιο miscommunication γίνεται. Νομίζω ότι εγώ θα πεθάνει, απλά μπεϊτάρει, θα σκοτώσει τον Πέπε. Και γίνεται αυτό το πράγμα στον bot εδώ. Και γίνεται βασικά αυτό το πράγμα για το scuttle. Το οποίο έρχεται από πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ρε φίλε. Αυτό είναι το κακό.
Ότι όντως έχετε πολλά τα πράγματα ταυτόχρονα. Από το reset για ένα call, στο rotation του support για 25 σεκ χαμένα, στο cover εδώ για να φάνε τον Μπέπ ενώ είχαν αρχίσει να βαράνε το Scuttle. Άρα, decision making εδώ ήταν ή θα πρέπει να πάνε για το Scuttle ή θα πρέπει να πάνε να κάνουν cover το mid. Και πήγαν να τα κάνουν 2-1, κάτι το οποίο οι άλλοι απλά εκμεταλλεύτηκαν full. Επίσης, θεωρώ ότι ο Devil εδώ πάρει χάσει λίγο χρόνο για να φτάσει στο Scuttle, γιατί θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο εύκολα να το κάνουν. Δηλαδή, με το που βλέπουν ότι. Από την άλλη μεριά του φάντασμα, με το που βλέπουν ότι γίνεται αυτή η κίνηση, γιατί έπρεπε ήδη το movement του Von προς το top, γιατί τον βλέπει ότι κάνει movement εκεί. Εδώ θεωρώ ότι η φάση. Βασικά, πόσα δευτερόλεπτα έχει. Κάνει τον κύκλο. Ω πάρε. Wait, γιατί πήρε τέτοιο path. Αστυνομία. Wait, αυτό το είχα δει ποτέ. Το bot και χάθη, to be honest. Αν και δεν ξέρατε που είναι ο Zin. Αλλά ο Γκάλο πήγε προς το top side, φίλε, γιατί φάνηκε από αυτό το ward. Κανονικά θα έπρεπε να είχατε. Κανονικά η φυσική σκέψη μετά από αυτό, μιας και το bot είχε κάψει τον Guardian και ο Μπανανίκη είχε κάψει μάνα, αλλά και πάλι στο μυαλό σας θα πρέπει να είναι η λογική του fake list. Θα πρέπει να ήταν ότι αυτή είναι στο top side, to be honest. Καλά, παρόλα αυτά στο τέλος της ημέρας βγήκε win. Απλά είναι στο 3-15 η φάση εδώ, στο οποίο. Αν ο Ζιν Ζάο είναι σε αυτήν την περίσταση, στην περίσταση έχει χάσει δύο σκάτλ. Βέβαια το movement του Γκάλιο ήταν έτσι έως ύποπτο. Ναι, ναι, εντάξει, είναι πολύ. Μες στο game είναι πολύ πιο δύσκολο έτσι. Προς Θεού. Μες στο game είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το συζητώ καν. Και δεν κρίνουν τα παιδιά, εννοείται. Προς Θεού, αλήθεια. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό movement βέβαια. Γιατί με αυτό το οποίο έγινε και τα χαμένα θερότητα των Γκούλου Τζου, απλά βάρεσε όλο το wave ο Κάμπα και πολύ καλά έκανε. Και έφυγε ο Σάντσο rotate. Πήραν το kill, okay, προχωράμε. Και πήραν και το Scuttle, κάτι το οποίο είναι huge win γενικά για το early game. Sorry, αλλά πρέπει να τον κάνω λίγο dirty. Sorry. Πρέπει να τον κάνω λίγο dirty. Πρέπει να τον κάνω λίγο dirty. Λοιπόν, και που λέτε, ωραία, σκοτώνουν εδώ οι φάντασμα, πρέπει να τον κάνω λίγο dirty. Παίρνει το φυτό Rakan. Και τι γίνεται εδώ. Ωραία. Ψάνητη ούτε που κουνήθηκε, φίλε. Ούτε που κουνήθηκε. Έλα δεξιά έκανε. Εντάξει, πέρα να κάνουμε λίγο dirty. Εντάξει, πού είναι το στενάχωρο σε αυτή την περίσταση. Ωραία, εντάξει, λογικό είναι να το χάσει από το fog. Δεν ήταν ακριβώς fog, γιατί εμφανίστηκε εδώ και βγήκε. Εντάξει, είδε στον άλλον, άρα και ο chips εκείνη τη στιγμή έκανε το reaction. Το στενάχρονο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εδώ. Και τι γίνεται, κρασάρει αυτό το wave. Ωραία. Και αν δεν κρασάρει, βασικά κάτσε να δω ποιο wave κρασάρει. Περιμένει και το άλλο. Ωραία. Και με αυτό το wave μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, αν τον είχαν πιάσει και τον είχαν σκοτώσει, παίρνουν αυτό, βγαίνουν bot. Ο Silas είναι έτσι αλλιώς στο move, έχει και TP και βγαίνουν όλοι bot και αυτό εδώ πέρα χάνει όλο το wave. Δηλαδή εδώ είναι το call το οποίο θα μπορούσε να βγει για τους Γκούλτζους, αυτό που λέγαμε στο top lane, αλλά επειδή ήταν και πάρα πολύ νωρίς, θα παίρνανε max το flash και αν παίρνανε το kill θα παίρνει ίσως έναν, ο μπάκο μαζί του. Και ίσως να μην ήταν τόσο worth γιατί είναι και weak side ο μπάκο, αλλά εδώ πέρα είναι super worth για τους φάντασμα, αν σκοτώσουν Rakan, πάρουν Grom, βγουν bot και ζωνάρουν Bananito ή απλά τον divearουν. Βέβαια, μόλις χαλάσει το ύψιλον, θα ήθελε περίπου άλλα 10 δευτερόλεπτα για να γίνει αυτό play. Αλλά ξέρεις, είναι μια χαμένη ευκαιρία εδώ. Reset, επόμενο play. Αλλά δεν πειράζει. Γενικά. Ξαναπαίρνουν το wave στο bot. Γενικά. Εντάξει, προφανώς δεν θα σχολιάσω μια κακή εμφάνιση ενός παίχτη. Δηλαδή, προς Θεού, ότι εγώ δεν έπαιξε καλά σε αυτό το παιχνίδι, δεν τον. Κάνε κακό παίχτη, απλά ήταν μια κακή μέρα. Δια προς Θεού. Και εδώ πέρα είναι το σημείο. Βασικά δεν είναι ακριβώς τώρα το σημείο. Είναι σε κατάσταση στην οποία οι φάντασμα θα πρέπει, ρε παιδί μου, να, όταν οι άλλοι πιάσουν τα level 6, αλήθεια να πάρουν τον καγιά τα tower. Και να μην εμφανίζονται στο map και πάρα πολύ συχνά όταν είναι overextend. Επίσης αυτό είναι πάρα πολύ καλό rotate. Πού το έκανε. Οκ, okay, reset. Ο Κάμπα τραβάει το wave. Το οποίο θα αρχίσει να κάνει bounce, βέβαια το τράβηξε καλά, to be honest. Βέβαια, εδώ για ποιο λόγο είναι εκεί, ρε φίλε. Απλά απειλεί με το τέτοιο, αλλά τι info έχει.
Πήγε και τον μπάσκο απλά δίπλα. Κάνει cover το λάθος σα... Είναι λίγο overextend. Καλό έψιλο ήταν αυτό. Είναι λίγο overextend εδώ. Ενώ τα μπάσκο να μην μπορεί να είναι δίπλα, αλλά... Ίσως απλά έκανε threat και ίσως να μην είχε πάρει και το, την πληροφορία από τον bot ότι έχει φύγει ο... Βελτιώθηκε, γι' αυτό είναι καλός τώρα. Ίσως να μην είχε πάρει τον bot. Επίσης εδώ πέρα κάνει σλούμπους και ακόμα ένα wave. Δηλαδή, εδώ με αυτό το wave, το οποίο βέβαια ο Chipsy, εδώ ο Chipsy το ψιλοσμερφάρι, to be honest. Με αυτό το οποίο κάνει. Γιατί τραβάει το wave και του σώζει πάρα πολύ ώρα του άλλου. Το κακό είναι ότι ο, πριν ο Pep είχε κάνει teleport, γιατί εδώ πέρα, με αυτό το οποίο έγινε στο mid, αν ο Pep είχε και το teleport, θα μπορούσε και πάλι να βγει ένα setup για τον bot. Βέβαια, στην προκειμένη και πάλι δεν βγαίνει. Ακόμα ένα wave. Τώρα δεν βγαίνει. Γιατί είναι και πάλι, γιατί εδώ πέρα έχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ χρόνο στο tempo sanity. Έχει βγει πρώτο στο mid. Ο άλλος βγήκε δεύτερο στο mid και μπορεί να βγει πρώτο στο bot και άλλος θα βγει δεύτερο στο bot. Και waste εδώ γίνονται και πολλά πράγματα. Και κάπου αλλού είναι που χάνουν πάρα πολύ χρόνο. Και οι δύο ομάδες. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε level 6. Ωραία. Και εδώ πέρα είναι που στο level 6 είναι που θεωρώ ότι κάνεις reset το μυαλό σου στο map. Και ειδικά όταν έχεις πράγματα που θες να εκμεταλλείς στα global, τα κοιτάς. Είχε φλάσει ο Γκάλιο. Δεν νομίζω ότι είχε πολύ σημασία εκεί. Γιατί το κατάλαβε εκείνο το κάνει overextend, αλλά καλύτερα στο κράταγε. Σε, αυτό, λοιπόν, το level, σε αυτά λοιπόν τα level 6 τα οποία έχουν, θα πρέπει να κάνουν κάτι στο map. Να δημιουργήσουν ένα αριθμητικό πλεονέκτημα. Έχουν και το teleport, το icebreaker. Μία global ulti, δύο global ulti, CC από Rakan. Καλά, Rakan ακόμα είναι 3 level. Αλλά ναι. Βοήθεια από Rakan. Το θέμα είναι πού θα πρέπει να παίξουν. Δηλαδή, εδώ για τους Γουλτζού, να πάμε από αυτό το POV, η φάση είναι το τι πληροφορία έχουν για να παίξουν στο map ή τι μπορούν να δημιουργήσουν για να παίξουν στο map. Δηλαδή, αν το βλέπα λίγο από τη μεριά τους, θα ήθελα να βρω κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Βλέπουν το swap. Οκ. Okay. Και εδώ είναι το κακό. Γιατί ενώ έχουν πάει level 6 και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή στο call η φάση είναι ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι, βλέπουν το swap να γίνεται ένα λεπτό πριν το Herald. Και αυτό το swap διαλύει full τα σχέδια του Nock. Γιατί ο Nock απλά θέλει να πάρει πράιο και να κουνηθεί full στο Fog of War για να βγει mid, bot, οτιδήποτε, οπουδήποτε. Ακόμα και ο Ζινζάου μπορεί να έρθει στην άλλη μεριά μετά από αυτό το blue, μετά από το blue side και να είναι full εδώ. Και να είναι βασικά συνέχεια εδώ μαζί με τα δύο ρο. Και μπορεί να κάνει απλά και overextend και να intari που λέμε, γιατί οι άλλοι θα είναι δίπλα του. Συνήθω το support προφανώ θα είναι και αυτό εδώ πέρα, θα έχει κουνηθεί και αυτό εδώ και το AD θα έχει mini bot. Αλλά με το που βλέπουν αυτό το swap, διαλύει full τα σχέδια του Nock. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ καλό το πλάνο του early game που έλεγε και εγώ και στο cast. Δηλαδή εδώ ο Nock γίνεται useless. Σαν champion. Δεν φταίει ο παίκτη σε αυτή την περίσταση. Ο παίκτη δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εδώ είναι το team effort που είχαν. Και εδώ πέρα κοιτάξτε τι γίνεται. Μαζεύει ένα play ο Κάμπα, ωραία. Μαζί με το Σάντι. Είναι 160 goal γενικά στο team. Ένα. Και ενώ έχει γίνει το swap αυτό για να καταλήξουν στο Herald, που γενικά εδώ πέρα έχοντας δημιουργήσει full αυτό το αριθμικό πλεονέκτημα, μπορούν να πάρουν τα πάντα by the way. Δηλαδή σε αυτή εδώ την περίσταση που είναι, εδώ παίρνοντας το Scuttle, εδώ μπορούν να πάρουν τα πάντα. Εδώ δηλαδή βλέποντας το nice bot, βλέποντας το bot να είναι όντως το bot, εδώ απλά κάνεις invade τα πάντα. Εδώ δεν σταματάει τίποτα αν είσαι φάντασμα. Οποιοδήποτε team έτσι. Δηλαδή έχεις κάνει τέτοιο split στο map και τέτοιο swap που οι άλλοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο θέλουν. Το bot είναι εδώ, ο άλλος ξέρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι στο Drake και να μην είναι δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει γιατί μπορείς να πάρεις, αλήθεια μπορεί να πάρει τα πάντα τον Devil, το κάνει, δεν θυμάμαι. Α, οκ, okay, το κάνει. Pog, δεν θυμόμουν. Μπορεί να πάρει και τα Raptors και τα Krags. Πάρει τα Krags, οκ. Okay. Και τα Raptors θα μπορούσε Raptors, Red... No! Why you do this? Χάνει κάπου χρόνο. Ωραία, εδώ άρχισαν να κάνουν μου. Βασικά εδώ βλέπουν ότι παίρνουν τον Drake. Άρα δεν είναι που αρχίσουν και κάποιοι ψιλοκαταλαβαίνουν τι γίνεται. Έχει νόημα όμως. Σχέση με τώρα από άποψη tempo έχει νόημα. Νομίζω είναι το πιο safe play.
Αυτό. Γιατί εδώ πέρα το σκύρμιζε βγαίνει. Γιατί έρχονται όλοι και το μπάκο είναι ο μπάκο είναι bot. Απλά κρατάει... Ναι, το χειράλ δεν μπορεί να το κάνω ακριβώς contest. Δηλαδή με το που τους βλέπουν αυτούς mid, εδώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει contest τίποτα. Εδώ δηλαδή το μόνο που μπορεί να πάρεις είναι αυτά και απλά να φύγεις. Αλλά και πάλι βασικά είναι πιο safe αυτό. Ίσως να μην είναι αυτό το σημείο το οποίο νομίζω. Είναι ένα σημείο που όντως μπορεί να πάρει τα πάντα ο Devil. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο σημείο είναι. Πάμε, και ενώ χάνουν το Herald, αυτό το play, ενώ χάνουν το Herald, έχουν πάρει. Και γιατί είναι ακόμα και αυτό ok. Δηλαδή τρεντάρουν στο map σε μια φάση στην οποία δεν θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι στο map. Η φάντασμα. Μόνο και μόνο γιατί έγινε αυτό το swap έξυπνα ένα λεπτό πριν. Γιατί συγχρονίσανε μερικά πράγματα. Συγχρονίσανε, είχαν πλάνο βασικά στα πρώτα 15 λεπτά να κάνουν πράγματα. Παίρνει 120 gold το κάμπα μαζί με το Σάντι στο top. Παίρνει άλλα 120 ο μπάκο στο bot. Νομίζω παίρνει ακόμα ένα plate. Δεν είμαι σίγουρο. Δηλαδή, όση ώρα ουσιαστικά μία ομάδα χάνει χρόνο για να πάρει Drake και Herald, η άλλη έχει πάρει πολλά περισσότερα gold στο map από απλά plates και waves. Παίρνει ακόμα ένα. Όχι, δεν παίρνει. Αλλά δείτε πόσο swap εν τέλει έχει υποφελήσει. Να πάρουν control στο map. Και συνότι είχαν και πολύ tempo και στο map μετά από αυτό. Ρε, πού είναι το σημείο που θα μπορούσε ο Devil να πάρει τα πάντα. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει review, Devil Sanity. Είναι μετά. Ποιο σημείο είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, θα το βρω πιστεύω ή θα ξαναεπιστρέψω. Λοιπόν, εδώ ξαναγίνονται τα swap. Και εδώ πέρα που έχουν teleport Icebreaker. Και έχουν πάρει και το Herald. Που σημαίνει ότι ή θα πρέπει να βγει κάτι στο top. Ή να πρέπει να πάρουν τουλάχιστον να πάρουν κάτι, να πάρουν ulti καμπά, να κοιτάξουν, να δημιουργήσουν κάτι πάνω στο mid, κάτι στο... Γενικά στο top side θα πρέπει να παίξουν. Ξέρεις βέβαια ότι ο μπάκο θα προσπαθεί να σπάσει όλα στο bottom lane. Και δεν είναι και πολύ εύκολο γιατί έχει ένα μικρό παραθυράκι. Δηλαδή το παράθυρο εδώ είναι 5 λεπτά. Αλήθεια, το παράθυρο είναι 5 λεπτά. Θα πρέπει να κάνεις κάτι τώρα. Δεν θα πρέπει η αντίπαλη ομάδα, όταν είσαι σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα και σε solo queue, θα πρέπει να τρέξει ευθεία κάπου, θα πρέπει να κυνηγήσει fight, δηλαδή εδώ δεν θα πρέπει ποτέ να κυνηγήσει fight το top, όσο και αν μπορούσε, το bot η περίσταση αυτή, γιατί είναι και δυνατός, και συν, είναι ακόμα 4, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά τα οποία θέλει να έχει, τα έχει, ignite, engage, shields, άρα extra stats. Αλλά δεν θα πρέπει να κυνηγήσουν ποτέ αυτά τα fight. Δηλαδή εδώ σε οποιαδήποτε περίπτωση γίνονταν throw. Σκεφτείτε ότι 9 λεπτά τα έχουν παίξει καλά, αλλά άμα κάνουν ένα engage εδώ και οι άλλοι απλά έρθουν, κάνουν ulti ο icebreaker μαζί με teleport, κάνει ulti ο Von και πάει στο top και έρθει το μπάσκο και ανοίξει το herald, έχουν χάσει ό,τι λίγο δημιουργήσανε. Δηλαδή είναι ένα λάθος και απλά καταστρέφει όλο το πλάνο. Και απλά κάθονται και δεν ιντάρουνε, ρε φίλε. Εδώ πήγε να το βγάλει το μπάσκο, δεν βγήκε, ο Von περίμενε. Εδώ έβγαινε. Όχι, γιατί βαράνε τα waves. Όχι, γιατί βαράνε και τα waves και είναι ένα πολύ μικρό wave αυτό, αλλά δεν έβγαινε ούτε εδώ. Πολύ καλό που ο Κάμπα βαράνε τα waves και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Όταν είστε σε αυτή την περίσταση, να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε στο νου σας ότι μπορεί να φάτε dive. Και θα πρέπει να βαράτε το wave. Δηλαδή, είναι μεν καλά τα wave management και αυτά, αλλά πρέπει να κατανοείτε μερικές περιπτώσεις ότι θα πρέπει να αφαιρείτε από το μυαλό σας αυτή την πιθανότητα μόνο και μόνο γιατί. Throw dive. Πρέπει να τριμάρω το wave για να μην έχουν πράγματα. Ναι, εντάξει, μπορείς να κάνει και react εδώ ο Πέπε. Α, εδώ είναι το σημείο νομίζω. Όχι, δεν είναι εδώ. Εδώ παίρνουν ulti von στο μεταξύ, κάτι το οποίο είναι super win. Ρε, πού είναι το σημείο, Sanity, πού είναι το σημείο, ρε φίλε. Αν το έχετε κάνει review, help, γιατί με έχει νευριάσει τώρα αυτό. Δεν θυμάμαι. Θα το βρω, εντάξει. Είναι ένα σημείο που το θυμάμαι όταν το ξαναέβλεπα. Που λέω ότι ο Devil μπορούσε να έχει πάρει τα πάντα. Και έχω σκαλώσει το που είναι. Τι γάμο. Λοιπόν, εδώ φεύγει μία ulti του Von. Και πάλι όμως. Και πάλι. Μπορεί να γίνει το play στο top. Το θέμα είναι ότι ξανασουαπάρουνε οι Ulujoo. Και γενικά όντως έχουν απλά ένα opening με την ulti του Ice. Δηλαδή κάπως πρέπει να χρησιμοποιήσει την ulti του Ice. Κάποιοι θα πρέπει να πιάσουν. Και οι Krags. Και πάλι πάνε να σπιλτάρουν τώρα από την άλλη μεριά. Άφη τον καταλάβει. Βλέπεις, δεν μπαίνει κανείς ζούγκλα, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ σωστό. Κοίτα. Δεν θα πω ότι είναι insane όπως παίρνει το early game. Αλλά αν παίξουν τα επόμενα 2-3 early game πάλι το ίδιο, χωρίς να κάνουν καθόλου λάθη.
Ρε φίλε, μπράβο, τους έχουν κάνει δουλειά, αλήθεια. Δηλαδή ότι δεν τρολάρει κανένας και δεν ιντάρει κανένας και κάθεται. Ο Πεπ εδώ. Το bot εδώ δεν κάνει κανείς fake check. Μαλακά, στην Ελλάδα είμαστε. Όλοι κάνουν fake check. Και αυτοί εδώ πάνε και παίζουν normal, ξέρω εγώ. No troll. Δηλαδή η W Gaming με αυτό το οποίο έχουν, ρε φίλε, η αλήθεια είναι από τα... Είναι από τα draft και στις περιπτώσεις που άλλος θα πρέπει όντως να κάνει overextend και λάθη. Και αυτή είναι η περίπτωση, αυτή είναι και η κατάσταση που μερικά draft, όχι το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο μου αρέσει. Από την άποψη ότι ξέρω ότι μπορεί να είναι πολύ δημιουργικό. Απλά είναι πάρα πολλά draft τα οποία εξαρτιούνται στο να κάνει ο άλλος λάθη από το να το παίξεις καλύτερα. Και εδώ έρχεται και η δικιά μου αντίθεση με πάρα πολλά πράγματα που ακούω και από, και από τον LS. Δηλαδή, εδώ εξαρτιέσαι με το να κάνει άλλος λάθη, ρε φίλε, και να κάνει overextend. Άμα δεν το ιντάρει 5 λεπτά, σου έχει κερδίσει το παιχνίδι. Ξαναπάμε τώρα στην άλλη περίσταση. Και εδώ πέρα έχει χαθεί το παραθυράκι για τους Γουλτζού, το οποίο μπορούσε να έχει γίνει ulti TP από τον Nock. Ο Μπάκο έχει βγει μπροστά, έχει πάρει plates, είναι και στα gold. Έχει βγει μπροστά από την άποψη ότι ενώ είναι ένα weak side champion, είναι και 400 gold πάνω από τα Nock. Δεν έφαγε το punish του Nock με την ulti. Έχει teleport στο teleport για την απάντηση. Ο Von δεν έχει ulti και είναι κύριος. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι η φάση που είναι ο κύριος. Εδώ καταλαβαίνεις ότι το παιχνίδι έχει αρχίσει να είναι πολύ άσχημο για τους άλλους. Δηλαδή από μόνος του... Α, εδώ είναι το σημείο. Εδώ είναι το σημείο που ο Devil πρέπει να μπει στη ζούγκλα για να πάρει τα πάντα. Ή να πάρει τα cracks και τα reds στο δεύτερο rotation. Αλλά βγαίνει ο Drake. Κάτσε λίγο, που είναι το timer. Μισό. 13 sec. Α, στην αντίπαλη ζούγκλα. Σε αυτή τη ζούγκλα εδώ. Ναι, αυτό είναι το σημείο. Αυτό το σημείο είναι εδώ. Εδώ είναι και πάλι δείγμα φόβου, όπως TP ανόρθωση από τους TP. Εντάξει, ο Μπάκο το game αυτό το παίξει πάρα πολύ καλά. Άρα το TP δεν μπορούσαν να το κάνουν κάτι, ρε. Ναι, εντάξει, εδώ πιστεύω ότι γίνεται το game, όντως. Απλά εδώ θα μπορούσαν επίσης μαζί με αυτό να πάρουν και αυτά δύο camps επίσης. Συν ότι θα μπορούσαν και πάλι να βγουν bot. Απλά ο Devil το κάνει. Εδώ έχει full opening για να το κάνει αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ. Εδώ θα έχει βγει ήδη δύο camps από εδώ. Ένα camps από τα cracks, αν και τα cracks ήταν μεγάλο ρίσκο. Παίζει να μην βγαίνουν τα cracks. Παίζει να βγαίνουν τα raptors. Να ήταν raptors red το play και να φύγει από το top. Βασικά ξέρει κάτι, το top side το play, αυτό με το invade. Δεν νομίζω ότι έβγαινε άλλο. Αυτά τα δύο camps όμως θα μπορούσε να τα πάρει. 1000% θα μπορούσε να τα πάρει. Και ο Ζινζάο να έσκαγε δεν έχει καμία σημασία. Το top δεν έχει ulti και teleport να κάνει είναι useless. Σαν champion, πάντα. Απ' την άλλη, ο Μπάκο που έχει ulti και έχει φάλει και blade είναι full useful. Ένα jack σε αυτό το σημείο. Θα μπορούσε να πάρει αυτά τα δύο camps. Πάρα πολύ waste. Ας πούμε, αυτά είναι τα δύο camps. Είναι άλλο ένα τέτοιο σημείο στο οποίο θέλει δύο camps. Εδώ ήδη οι Γουλουτζού καταλαβαίνουν για να πάω και στην άλλη κατάσταση, γιατί τώρα για τους φάντες είναι πάρα πολύ εύκολο στο τι μπορεί να γίνει. Εδώ αυτό το παραθυράκι που έχουν είναι και πάλι τώρα με τη Σούλτη. Δηλαδή είναι ακόμα ένα window τώρα. Δηλαδή ένα τελευταίο παραθυράκι για να πεις ότι πιστεύω στο gaming αυτό. Και γενικά θα μπορούσε ο Devil να είναι πολύ περισσότερο στην αντίπαλη ζούγκλα. Από εδώ και πέρα θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερο στην αντίπαλη ζούγκλα, to be honest. Έχουμε ένα wave, reset. Οκ. Δεύτερος Herald. Οι άλλοι σπιτάνε το map από τον bot. Τους βλέπουν, όχι. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Και οι δύο ομάδες το κάνουν εξίσου καλά. Αυτές οι δύο ομάδες το κάνουν αρκετά καλά. Και η Άνω. Όταν σπιτάρεις το map σε μια συγκεκριμένη μεριά, να μην κάνεις face check την άλλη. Τι εννοώ. Ότι αυτή τη στιγμή υποθέτουν οι φάντασμα ότι από εδώ έχει σπιλταριστεί το map για να τα χάσουν όλα. Οποιοςδήποτε κάνει face check τώρα, τρολάρει. Τρολάρει τον πάτο του. Θα πρέπει να πάει άκρη-άκρη άμα θέλει και να πάει εδώ έτσι. Και άμα πάει, δηλαδή και εδώ να φτάσει κάποιο σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να βορντάρει κάπου πριν κάνει οτιδήποτε. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να τρώει και dive. Σε άλλα comps, όχι εδώ. Και το ίδιο κάνουν το respect και γούλτζου. Και το κάνει πολύ καλά και η ανόρθωση αυτό με το split map. Βασικά αυτέ τι τρει ομάδε το κάνουν πάρα πολύ καλά. Ότι όταν σπλιτάρει το map από τη μία μεριά δεν πρέπει να κάνει face check. Όποιο κάνει face check εδώ, α γούλτζου, είναι νεκρό. Έλα. Gimme. Ωραία.
Γενικά το πρώτο tower το παίρνουν οι κουλτζού στον bot. Και βλέπει ότι ο μπάκο την πλάκα του στο δεύτερο tower. Δηλαδή ακόμα και εδώ είναι αρκετά ορθό το play. Τύχω όμω σε πετύχω, κάπω έτσι. Και εδώ είναι που έχει σπλιταριστεί το mapper, φίλε. Και πάντα είναι καλό για το αυτό το draft το οποίο έχουν οι Team Fantasma. Μόνο και μόνο γιατί θέλουν να σπλιτάρουν το map έτσι. Γιατί τους γυαλίνουν τελείως το πλάνο το οποίο θα έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι θέλουν, το draft WL Gaming θέλει τα lane να είναι even, να είναι το κάθε lane απέναντι στο άλλο, για να μπορούν να δημιουργούν αριθμικό πλεονέκτημα σε άλλες μεριές. Κάτι το οποίο δεν τους το άφησαν. Πάντως γενικά σαν ιδέα και σαν draft, μ' αρέσει αρκετά, αλλά στην υλοποίηση θέλει πολύ δουλίτσα. Είναι αυτό που πάει και στο Caster, φίλε. Είναι πολύ δύσκολο στην υλοποίηση να βγει αυτό το draft. Γιατί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ καλά. Και είναι πολύ νωρίς. Ούτε για εκεί. Τώρα είπε ψιλοχαθεί, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή εδώ για μένα, εγώ θα το έκλεινα το review εδώ. To be honest. Νομίζω από εδώ και πέρα δεν έχει και καν σημασία ό,τι και να πω. Δηλαδή εδώ είναι το game τελειωμένο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν τώρα οι Γουλουτζού, χάνουν 1 vs 2 από τον Jax, γιατί ο Jax έχει βγει μπροστά full. Στο site λένε δεν μπορούν να το απαντήσουν. Και να πεις ότι ποιος θα είναι στο site για να έρθει ο άλλος με τον Global. Θα είναι ο Μπανανίτο για να έρθει ο Νοκ με τον Γάλλιο. Δεν βγαίνει, εδώ έχει ξεφύγει το game τελείως. Δηλαδή απλά οι άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν στο map. Και σε αυτό το game κάνανε ό,τι δεν έκαναν. Εδώ Santi, by the way, τα πατάει λάθος, επίσης, μηχανικά. Δεν περιμένει το E. Αν και τα πάτησε εδώ λίγο λάθος. Είναι αλήθεια. Εντάξει, εδώ απλά προσπαθούσαν WL Gaming γενικά να κάνουν κάτι στο map, κάτι το οποίο δεν βγήκε. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, αλήθεια. Δεν φταίει κάποιος. Είναι όλο το early game. Και όλο το πλάνο, ρε φίλε, το οποίο... Δεν θα μπλοκάρει λογικά. Ναι, απλά πήγε από την άλλη μεριά. Συνότι έκανε flash και πρέπει να το κάνει λίγο πιο πάνω. Αλλά οκ. Okay. Είμαι σίγουρος ότι έχω χάσει ένα σημείο ακόμα του Devil. To be honest. Νομίζω θα πιάσουμε το Q. Όπως και να έχει... Ήταν πολύ καλό το early game. Για τους φάντασμα και είναι πολύ καλή ιδέα για τους Γουλουτζού, αλλά υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας, ίσως να μην ήταν το, ίσως να μην περίμεναν οι άλλοι να τους κάνουν swap, να τους τρέξουν έτσι στο map, να δημιουργήσουν τέτοια πράγματα. Α, εδώ πέρα είναι το πρώτο kill που παίρνουν, αλλά και πάλι εδώ πέρα καταλαβαίνεις πόσο πίσω είναι, δηλαδή εδώ δεν έχει καμία σημασία, δεν χρειάζεται κάποια ανάλυση εδώ, to be honest. Δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω ανάλυση. Αν δεν έχει τελειώσει το game. Είναι DG. Απλά ήταν ξεσημείωτο το early game, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ η review. Γενικά ήταν όλοι πάρα πολύ πιστοί στο πλάνο. Δηλαδή από το bot, στο πώς έπαιξαν τα πρώτα waves. Από το top, στο πώς... Θέλω να το δω αυτό το dive. Θέλω να το δω αυτό το σημείο ξανά, by the way. Και μετά να κλείσω το review. Έχει κάποιος το counter striker, φίλε. Έχει κάποιος το Counter Strike. 8. Είναι 7 εδώ. Βγαίνει, αλλά τι κοστίζει. Έχει ακόμα 6 sec. Βγαίνει. Σίγουρα τους κοστίζει χαμένος καλός στον πόρ που έτσι έως το έχασαν. Άρα, ή το βγάζεις, ή... Ή γιατί κάνεις αυτό move. Πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να έβγαινε. Γιατί εδώ ρε φίλε δες πως θα χάσει. Θα έβγαινε τώρα. Εκτός αν βγαίνανε εδώ και τον ζωνάραν εδώ. Αλλά θεωρώ ότι ο μπάκο θα μένει εδώ μέχρι να έρθει το wave. Που σημαίνει ότι και πάλι θα έβγαινε τώρα. Δηλαδή τι εννοώ. Ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση ή βγαίνουν εδώ κατευθείαν για να το βγάλουν το dive. Και αυτό να περπατήσει εδώ και να πεθάνει, αλλά θα έμενε στο tower που σημαίνει ότι θα έβγαινε. Δηλαδή ότι αυτοί θα περιμέναν εδώ. Θα περιμέναν και θα έβγαινε εδώ. Για να μην πεθάνει και κανένας.
που σημαίνει ότι σίγουρα θα χάνουν τον Bottom Scuttle. Αλλά αλλάζουν το πλάνο και πάνε για αυτό το Scuttle. Πάνε και για τα δύο Scuttle. Εδώ είναι νομίζω το παράδειγμα ότι δεν ξέρουν ποιο Scuttle θέλουν να κάνουν και τι θέλουν να κάνουν στο early game. Δηλαδή κάνει ένα move of on που τελικά δεν ήταν δεν ήξεραν ακριβώς αν θα έβγαινε αυτό το move. Ναι, αυτό είναι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ περίεργο ρε, εσύ. Γιατί ενώ ο Μπανανίτο είναι στο μυαλό του να κάνει reset να πάρει το call, ο Von χάνεται στο top, στο fog, για να κάνει fake pressure, το SAP έχει φύγει από το bot για να κάνει cover αυτό το scuttle, ξέρεις, είναι 4 άτομα σε ένα διαφορετικό page. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι ο Von με τον Ταμπάσκο λένε για να κάνουν fake pressure το top. Το bot, το AD carry κάνει reset, το support κάνει cover το scuttle 30 δευτερόλεπτα, 35 δευτερόλεπτα cover. Και ξέρεις κάτι, και τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε να βγει και απλά να κάνουν cover και απλά ο Chipsy όλο αυτό το χρόνο το οποίο έχανε να πιάσει απλά το wave εδώ και να το περιμένει ο Von. Τι είναι το scuttle, αυτό εδώ ρε. Άρα γενικά εκεί που καταλήγω σε αυτό το play είναι ότι άλλο ήθελε να κάνει ο ένας, άλλο ήθελε να κάνει ο άλλος και τελικά δεν έβγαινε και τελικά δεν βγάλαν τίποτα. Δηλαδή εκεί καταλήγω πιστεύω. Παρ' όλα αυτά ήταν ωραίο game, not gonna lie. Είχε κάποια πράγματα και στο early game.